Από την αρχή, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων παρουσίαζε προβλήματα και με το σταγονόμετρο έδινε χρήματα για την υλοποίηση έργων στην Εύβοια από ζημιές μετά από φυσικές καταστροφές. Κεντρική, Νότια και Βόρεια Εύβοια έχουν πληγεί από το 19 σε μεγάλο βαθμό, παρουσιάζοντας μια εικόνα με κατεστραμμένες γέφυρες, δρόμους και άλλα σημεία υποδομών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Δελφίων Μεσαπίων Γιώργο Ψαθά, δυστυχώς το κράτος δεν βάζει χρήματα στα ταμεία για την εκτέλεσή τους, με αποτέλεσμα οι εργολάβοι να τα έχουν παγώσει. Εδώ δεν πληρώνονται τα δημόσια έργα. Δηλαδή, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα έργα έχουν σταματήσει γιατί δεν έχει λεφτά το κράτος. Οπότε. Τα έργα έχουν ξεκινήσει εδώ και από την αρχή που ξεκίνησαν. Υπήρχε μια. Δεν καταβάλλονταν οι εργασίες που προέβαιναν οι εργολάβοι και πάμε με το ζόρι στο καλά να τους πιέσουμε. Καταλαβαίνουμε και την δύσκολη θέση που βρίσκονται, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε γράψει κάποιες συμβάσεις. Πρέπει και εμείς να κατοχυρωθούμε. Αν μπορούμε να δώσουμε κάποιες παρατάσεις, να σεβαστούμε τις όποιες, αλλά αυτό θα γίνει πανελλήνια. Δεν μπορεί να, πανελλαδικά, δεν μπορεί να το ο καθένας εδώ να. Έτσι. Είναι πολύ σοβαρό να μην εκτελούνται έργα στους Δήμους και αν λήξουν οι συμβάσεις αυτές, τι γίνεται μετά. Νομίζω θα δοθεί. Θα υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, θα δοθούν παρατάσεις. Τα έργα τα οποία γίνονται είναι αυτά που ο Δήμος έχει και εκτελεί. Αυτά πληρώνονται. Και ο φιλόδημος πληρώνεται. Και το τρίτης πληρώνεται και το ΕΠΕΡΑ πληρώνεται. Ναι, αυτά που αφορούν τις ζημιές, τις αποκαταστάσεις, αυτά που έχουμε μαζί με την περιφέρεια, προγραμματικές και όλα αυτά, δεν εκτελείται ή εκτελούνται με πολύ χαλαρούς ρυθμούς και αργούς ρυθμούς, ούτως ώστε, αλλά είναι έργα, άμεσης ανάγκη, δεν είναι έργα. Αυτά που... και τα έργα από τις πλημμύρες του 20 αργήσαν τόσο πολύ σε δρόμους. Και βέβαια και θα αργήσουν κι άλλο. Δεν είναι. Έχουν υπογράψει συμβάσεις από τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και πολύ αργά οι ανάδοχοι εκτελούν αυτά που μπορούν να εκτελέσουν και που έχουν χαμηλά, όσο δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Φέρνουν λογαριασμούς, στέλνουμε τους λογαριασμούς, δεν μπορούν να πλύνουν αυτοί οι λογαριασμοί, πιέζουμε εμείς, τσακωνόμαστε, αλλά δεν είναι η λύση αυτή.